Και πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε γιατί το θέμα της λειψιδρίας φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σαν να δούμε, μήπως αυτή η εβδομάδα λίγο τα τουμπάρει τα πράγματα. Ναι, ναι, αυτό λίγο να αρχίσει να βρέχει σε κάποιες περιοχές και να δούμε λίγο διαφορετικά την κατάσταση. Γιατί η λειψιδρία χτυπά την πόρτα και της Αττικής. Κοντά μας είναι η Αλεξάνδρα Μερακλείδη μαζί με τον κύριο Βαγγέλη Σωτηρίου. Είναι αντιδήμαρχος του Μαραθώνα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε εδώ στη λίμνη Μαραθώνα να δούμε και τι θα γίνει με την έλλειψη νερού. Καλημέρες, αντιδήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Κάνετε καλά, είστε, καλή εβδομάδα. Είμαστε καλά καλημέρα και περιμένουμε. Καλημέρα, ακροατές. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Άννα. Είμαστε καλά και περιμένουμε τις βροχές όπως και εσείς. Γιατί τα πράγματα μάλλον δεν πάνε καλύτερα, σωστά. Έτσι είναι, είναι δύσκολο η φετινή χρονιά. Κοντεύουμε σχεδόν 6 μήνες χωρίς βροχή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση. Όσον αφορά τα αποθέματα είναι χαμηλά. Εμείς κάνουμε τις δικές μας προσπάθειες ως Δήμος για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. Αλλά επειδή είμαστε ένας Δήμος που το καλοκαίρι είναι η παραθεριστική κατοικία, αλλά και αγροτικός Δήμος ταυτόχρονα, οπότε έχουμε μεγάλες ανάγκες από νερό. Είδαμε το καλοκαίρι ότι είχαμε πολλά προβλήματα όσον αφορά ειδικά τα χωριά, δηλαδή τις κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού. Δηλαδή οι γεωτρήσεις δεν επαρκούσαν. Εμείς έχουμε προχωρήσει κάποια έργα πάνω σε αυτό όσον αφορά την ίδρυυση. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε να μας πείτε έτσι αναλυτικά να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας. Ποια είναι αυτά τα έργα, αυτές τις πρωτοβουλίες παρεμβάσεις τις οποίες έχετε κάνει για να αντιμετωπίσετε το θέμα της λειψιδρίας? Πρώτα απ' όλα είχαμε προβλήματα με τις γεωτρήσεις. Εμείς στο γραμματικό, για παράδειγμα, υδρευόμαστε από γεωτρήσεις. Έχουμε 2 γεωτρήσεις όλα τα χρόνια. Κάναμε τώρα, ξεκινήσαμε ένα έργο μεγάλο. Είμαστε πολύ κοντά να συνδέσουμε τώρα το γραμματικό με ΙΔΑΠ. Ταυτόχρονα όμως εμείς θα κρατήσουμε και τις γεωτρήσεις μας για να έχουμε δικό μας απόθεμα εάν και ποτέ χρειαστεί. Το ίδιο λοιπόν στο Βαρνάβας που υδρεύεται από ΙΔΑΠ. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί, δεν υδρευόμαστε απευθείας με την ΕΙΔΑΠ, αλλά μέσω καπαδρητίου. Εκεί φέτος δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα, τα λύσαμε στη συνεργασία με το Δήμο Οροπού, αλλά επειδή ο κόσμος μεγαλώνει, πληθαίνει το καλοκαίρι, μας δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Όμως και εκεί προχωρήσει και έχουμε βάλει σε ενεργεία μία γεώτρηση, ναι, και μία δεύτερη τώρα προχωράμε, πάλι να έχουμε εφεδρεία. Όσον αφορά την ίδρυυση, επίσης να πω και κάτι ακόμα, συγγνώμη. Έχουμε προχωρήσει σε ένα μεγάλο έργο πάλι με τα ψηφιακά υδρόμετρα, που να μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τι καταναλώνει ο κάθε πολίτης και να είναι πιο σωστά τα πράγματα. Ναι. Πάντως, κύριε Αντιδήμαρχε, αν εσείς που έχετε τα πόδια σας μέσα στη λίμνη ουσιαστικά έχετε προβλήματα με την υδροδότηση, τότε τι να πω εγώ, τι να σχολιάσουμε οι υπόλοιποι. Όχι για την έλλειψη ή επάρκεια. Συμφωνώ. Όχι για την έλλειψη ή την επάρκεια νερού. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι πόσο πετάμε στα δίκτυα. Πόσο πάει στράφη. Δεν ξέρει κανείς που πηγαίνει. Αυτό πάλι είναι, ναι, συμφωνώ, γιατί τα δίκτυα δεν είναι καινούργια. Είναι παλαιωμένα, κάποιες περιοχές αγγίζουν και τα 50 και τα 60 χρόνια. Εμείς προχωράμε ήδη, ας πούμε, την τετραετία που μας πέρασε, κάναμε αλλαγές δικτύων περίπου τα 100 χιλιόμετρα. Περιοχές ολόκληρες όπως το Μάτι, το Πολύβαθο Μάτι, όπως το Ζούμπερι και άλλες περιοχές. Τώρα προχωράμε σε ένα άλλο έργο, 150 δρόμους περίπου, να αλλάξουμε τα δίκτυα. Παρά τα αυτά, όμως, έχουμε ένα δίκτυο εμείς, γιατί είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στην Ανατολική Αττική. Μετά τον Οροπό, έχουμε 700 χιλιόμετρα περίπου δίκτυο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να αλλάξει 700 χιλιόμετρα δίκτυο θέλει και του κόσμου τα εκατομμύρια. 700 χιλιόμετρα δίκτυο. Πολλά τα χρήματα. Και εκεί δημιουργείται και το πρόβλημα. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε εμείς από τον Οροπό και φτάνουμε στη Ραφίνα. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το διάστημα, μετεωρολόγοι λένε ότι συνεχίζουμε να διανύουμε μία περίοδο στην οποία έχουν πέσει ιστορικά λίγες βροχές. Εσείς αυτό το βλέπετε να αποτυπώνετε στη λίμνη? Όχι μόνο στη λίμνη, αλλά και στη φύση. Δηλαδή, οι περιοχές, ας πούμε, παράδειγμα, εχθές είχα κάνει μια περιοδία στα δικαστικά πάνω στους εισαγγελείς. Ολόκληρη περιοχή έχει ξεραθεί αγριελιές, έχουν ξεραθεί λιωμόνες, δεν έχει μείνει τίποτα. Καταλάβατε.
Δηλαδή, είναι, δηλαδή ο αντίκτυπος είναι ας πούμε, και στη φύση, δεν είναι μόνο ας πούμε, στη λίμνη. Ναι. Τα αποθέματα, οι πόροι λιγοστεύουν, το βλέπουμε όλοι. Εν τω μεταξύ, περιοχή. Και εκεί πρέπει λοιπόν να επιστήσουμε και την προσοχή σε όλους τους πολίτες για την κατανάλωση του νερού, να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσο μπορούμε. Αυτό το κάνετε εσείς, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία στους κατοίκους του Μαραθώνα αλλά και στις γύρω περιοχές το να με φιδό να χρησιμοποιούν το νερό. Ναι, αυτό το λέμε συνέχεια, ναι. Βγάζουμε ανακοινώσεις δηλαδή και το λέμε όσο μπορείτε και αυτά. Και είναι μονοκατοικίες, σπίτια με κήπους, με πισίνες κάποια από αυτά. Ναι. Δεν είναι και, και ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, γι' αυτό είπα πριν. Εμείς είμαστε, παραθέσετε το χειμώνα, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνεται ένας χαμός. Εν τω μεταξύ. Δηλαδή, πέφτουν πιέσεις, η ΕΙΔΑΠ δεν μπορεί να δώσει νερό γιατί ζητάνε και άλλες περιοχές. Οπότε υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται. Εν τω μεταξύ, εσείς είσαστε και το περιβόλι της Αττικής. Άλλο ζήτημα τώρα αυτό. Οι γεωτρήσεις με τις οποίες αρδεύονται τα περιβόλια εκεί, οι παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούν, έχουν νερό, επαρκεί. Όχι, υπάρχει έλλειψη, υπάρχει έλλειψη. Μάλιστα. Έλλειψη νερού σημαίνει... Αυτό υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη και... Ναι. Έλλειψη νερού σημαίνει ακριβότερα προϊόντα. Και μικρότερη παραγωγή, ακριβώς. Άρα ναι, όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Παραγωγή. Έχει έναν αντίκτυπο όλο σίγουρα. Αυτό. Κάπου θα χτυπήσει. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι αγοράζουμε ξανά σίγουρα. 3 ευρώ την ντομάτα και 7 με 10 ευρώ το ντοματίνι. Εμείς το έχουμε πάρει σίγουρα χαμπάρι γιατί εμείς τη δίνουμε κιόλας. Έτσι. Και εμείς που πάμε και την αγοράζουμε να δείτε τι χαμπάρι έχουμε πάρει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Αλεξάνδρα και εσένα, σε ευχαριστούμε πολύ.